Μάλλον το περιστατικό στο περιστήλιο της Βουλής άλλαξε λίγο την συνάντηση και συναντήθηκαν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Μαστρογιάννη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την περιοχή της Φθιώτιδας. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Φθιώτας, τον κύριο Μαυράκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η συνάντηση με τον κύριο Πανούση δεν έγινε, μάλλον την Παρασκευή θα είναι εδώ, πρέπει να πούμε, κύριε Μαυράκη. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να το συναντήσουμε τα τελευταία γεγονότα. Ναι. Πριν όμως θα τα πούμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε συνάντηση μαζί του την Παρασκευή. Εκ των πραγμάτων θα είναι μαζί μας για να δει η διεισόμαση τη διαδικασία που περνάνε οι συνάδελφοί μας και να τον ενημερώσουμε αναλυτικά για το πόσο καταπονημένοι είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα και πόσο χρήζει άμεση ενίσχυση στις ιδιαίτερες ιδιότητες. Τις απαντήσεις που ζητάγαμε, η αλήθεια είναι ότι δεν τις πήραμε. Ναι. Για το τι μέλη γενέστε, δηλαδή ποια η επόμενη μέρα, εφόσον ψηφιστεί το σχέδιο του κ. Παρασκευόπουλου, όλα εξαρτώνται από το ποιο θα είναι το τελικό σχέδιο νόμου το οποίο θα ψηφιστεί. Μιλάτε για την τύχη του αστυνομικού προσωπικού που έχει τοποθετηθεί στις φυλακές Δομοκρού. Η τύχη του αστυνομικού προσωπικού, για να καθησυχάσουμε τους συναδέλφους, όπως παραστατικά μας είπε ο κ. Μαστρογιάννης, είναι ότι το προσωπικό στη Φθιώτιδα δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου. Αυτά ήταν τα λόγια του ακριβώς έτσι όπως υπόθηκαν. Να μην ανησυχεί το προσωπικό στη Φθιώτιδα καθόλου. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα μετακίνησης προσωπικού. Το πλαίσιο δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, το πώς θα κινηθεί η διαδικασία με την υπηρεσία που ιδρύθηκε, γιατί πολλά εξαρτώνται, ξαναλέω, από τον αριθμό των κρατουμένων ειδικής κατηγορίας που θα παραμείνουν στις φυλακές Δομοκού. Είναι το Α και το Μ. Που σημαίνει ότι πάλι τον κύριο λόγο τον έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να δούμε τι θα ψηφιστεί, πώς θα είναι το σχέδιο νόμου που θα ψηφιστεί, τι θα προβλέπει, αν θα προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό κρατουμένων σε αυτή την δημιουργία πτέρυγα, είναι πολλά τα δεδομένα. Γιατί ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν, βλέποντας και κάνοντας λίγο να το πούμε επί το λαϊκό των Βλέποντας και κάνοντας, πλην όμως το μόνο κατ' εμέ ξεκάθαρο είναι ότι δεν τίθεται θέμα μετακίνησης προσωπικού. Περιμένουμε λοιπόν τον Υπουργό την Παρασκευή στη Φθιώτιδα, κύριε Μαυράκη, σίγουρα. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πως ναι. Ωραία. Βέβαια, όπως είδατε και εμείς την ενημέρωση είχαμε ότι θα έχουμε συνάντηση σήμερα, δεν είδατε την προέκυψη, οπότε καταλαβαίνετε. Έχει θέματα επικαιρότητα, έχετε δίκιο. Αν δεν έχει άλλη εισβολή, λογικά θα είναι εδώ, κύριε Πανούσης. Λοιπόν, λογικά, όπως το είπατε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαυράκη. Να είστε Εγώ καλά. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνατε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, συγκεντρώσεις τώρα, διαμαρτυρίες πέρα από τα περιστήλια της Βουλής. Έχουμε και